Καλησπέρα σας λοιπόν. Στο πλαίσιο της δράσης της Δημοτικής μας Πινακοθήκης, σας καλωσορίζουμε στα εγγένεια της εικαστικής έκθεσης Αντί Στεφάνου, που έχει μία ιδιαιτερότητα σε σχέση με προηγούμενες εκθέσεις μας. Συνήθως είναι μια μέρα γιορτής, η μέρα των εγγενείων. Σήμερα είναι κάπως διαφορετικά. Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Ενώ η έκθεσή μας είχε προγραμματιστεί, ετοιμαζόταν και προσμέναμε με πολύ ανυπομονησία να παραβρίσκεται σήμερα εδώ μαζί μας ο μεγάλος ονειρικός, ο Χρήστος ο Καράς, ο καλλιτέχνης μας άφησε για πάντα ανήμερα του Πάσχα, πριν από λίγες μέρες. Το διάστημα από την αποδημία του μικρό, η θλίψη νοπή, και η αμηχανία μας μεγάλη για τη διαχείριση μίας τέτοιας συγκυρίας. Αποφασίσαμε τελικά να μην αναβάλουμε την έκθεση με τα έργα του, αλλά να την προσφέρουμε Αντί Στεφάνου στη μνήμη του. Στις σημειώσεις που είχαμε ετοιμάσει και που, για την εκδήλωση, για την έκθεση και που κρατάτε στα χέρια σας, ο Ενεστώτας διορθώθηκε με παρατατικό λόγω του θανάτου, όμως απόψε, σήμερα, τα έργα του βρίσκονται εδώ και ενίστανται. Στέκονται σταθερά. Είναι παρόντα. Συμβαίνουν τώρα. Γιατί, όπως έλεγε και ο ίδιος, ο απότερος χρόνος δεν λογαριάζει ποιος πρόλαβε ή δεν πρόλαβε. Λογαριάζει ποιος άφησε έργο. Και το έργο του Χρήστου Καρά, αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, είναι ονειρικό, όμορφο, τρυφερό, ερωτικό, αλλά ταυτόχρονα και ρεαλιστικό, λυρικό, μελαγχολικό, με χρωματική ευαισθησία, γεμάτο αρμονία, ισορροπία, ευγένεια και κομψότητα, με στέρεη οργάνωση της σύνθεσης. Όλα αυτά καθιστούν τη ζωγραφική του μοναδική και κάνουν τους τεχνοκρίτες να μιλούν για μία άψογη τεχνική, μία αδιαφυσβήτητη λαμπρότητα, μία αμεσότητα. Τι επεδίωκε όμως ο Καράς? Θεατές που θα προσέγγιζαν επιφανειακά τα έργα του μένοντας στην ομορφιά, στο καλέσθητο ύφος, στην υψηλή διακοσμητική αίσθηση των εικόνων? Ακούστε τι έλεγε ο ίδιος σε συνέντευξή του λίγους μήνες πριν. Το ζουμί του έργου μου δεν βρίσκεται στο φαινόμενο, σε αυτό που βλέπουμε, δηλαδή ένα κλαδί, ένα πουλί και ένα δάσος. Αντίθετα, αυτά είναι προσχήματα, για να βοηθήσουν να μιλήσει αυτό που κατά βάθος θες να πεις. Αυτό τον απασχολούσε τον Χρήστο Καρά. Να καταλάβουν οι άλλοι την ψυχή του. Αναζητούσε, όπως πολύ εύστοχα έχει αναφέρει ο καθηγητής Μάνος Στεφανίδης, το βλέμμα του θεατή που κοιτάζει για να στοχάζεται, που βλέπει για να ενωράται, που ανακαλύπτει εκείνα τα μυστικά που οι πολλοί αρνούνται να δουν. Με τέτοια βλέμματα σας παρακινώ σήμερα να κοιτάξουμε τα έργα του Καρά. Αντί Στεφάνου. Όντως είναι πολύ περίεργα τα απόψινά εγγένεια. Δεν σημαίνει καθόλου ότι δεν είμαστε και ικανοποιημένοι και τολμώ να πω χαρούμενοι. Ερχόμενοι σε επαφή με ένα έργο τόσο ζωντανό. Από την άλλη πλευρά, είναι και πάρα πολύ πρόσφατο το πένθος, αλλά η παρουσία του Χρήστου νομίζω ότι είναι εξαιρετικά έντονη και νομίζω ότι αυτό ισοφαρίζει τα πάντα. Η Δημοτική σας Πινακοθήκη, κύριε Δήμαρχε, σήμερα δεν τη βλέπουν μόνο οι άπειροι φίλοι του Χρήστου και οι δημότες σας, αλλά την επισκέπτονται και τη βλέπουν και όντα και πνεύματα που έρχονται από ψηλά. Είναι λοιπόν σαφώς παρόν ο Χρήστος. Όσοι τον γνωρίσαμε και τον ζήσαμε, τον νιώθουμε πολύ έντονα, με την φυσική του κομψότητα, ήταν ο άνθρωπος που συνέχεια χαμογελούσε, ακόμα και στις μεγαλύτερες δυσκολίες και αντικσότητες. Και που παράλληλα στην άκρη του βλέμματός του ή στην άκρη του χαμογελίου του υπήρχε μια υπόκοφη θλίψη.
Θα μίλαγα για μελαγχολία, αλλά είναι μια λέξη που την χρησιμοποιούμε πια πολύ συχνά, είναι λίγο έτσι του σειρμού. Ο Χρήστος ήταν ένας αγωνιστής, ένας άνθρωπος που λάτρευε την τέχνη, που έζησε την εποχή μας, με κάθε τρόπο πολιτικοποιημένος, εμπλεκόμενος στις καλλιτεχνικές ομάδες της, του 70 και του 80, με μεγάλο έργο και μεγάλη καριέρα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στη Γαλλία, στην Αμερική. Δεν σταμάτησε να δουλεύει στο ατελιέ του, στο Γαλάνδρι, μέχρι την τελευταία στιγμή. Έφυγε πλήρης ημερών, 93 ετών. Ο δάσκαλός του Μόραλης έφυγε στα 94 του. Αλλά η σημαντικότητα και του έργου του και της προσωπικότητάς του φαίνεται ακριβώς από την έλλειψη και από το κενό που αφήνει. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Νομίζω ότι είναι μια πολύ έτσι, χορταστική έκθεση. Θα μας δοθεί εδώ η ευκαιρία να κάνουμε τις γνωστές μας ξεναγήσεις, τις πιο εμπεριστατωμένες. Σήμερα δεν είναι ώρα ούτε για μαθήματα, ούτε για έτσι, ενδελεχείς αναλύσεις. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήρθατε. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο ανάποδα, να ευχαριστήσω την Βασιλική και το Φάνη Σιαντή, οι οποίοι ήταν φίλοι του Χρήστου και του οργάνωσαν την τελευταία έκθεση «Εν ζωή», πριν από μερικούς μήνες, το περασμένο φθινόπωρο, στην καλερί τους. Να ευχαριστήσω την Ιόλη και τον Κωνσταντίνο και την Ιόλη, που στηρίζουν, που αγαπάνε το έργο του πατέρα τους και τώρα αρχίζει κατ' ουσίαν η ουσιαστική σχέση τους με το έργο. Αυτό το έργο πρέπει και να προβληθεί και να γίνει όσο το δυνατόν πιο ευρύτερα γνωστό γίνεται, και βέβαια την Ήτα Παγώνη, την παλιά μου φίλη, η οποία είναι εδώ με τον συνήθι φλεγματικό της τρόπο, με την σιωπηλή της γοητεία. Η Νίτα έλεγε πάντα ότι τα πιο λίγα, αλλά τα πολύ κέρια όταν ήταν να μιλήσει. Είμαστε δίπλα σου. Και είπαμε, συνεχίζουμε. Από τη δική μου πλευρά είμαι δύο φορές ικανοποιημένος, γιατί αυτή την έκθεση τελικά δεν την αναβάλαμε. Θα ήταν μίζερο. Αυτό θέλει ο Χρήστος. Αυτό που κάνουμε τώρα, που είμαστε όλοι εδώ, μεταξύ χαρμολύπης, ας πούμε, μεταξύ γέλιου και μιας υποψίας από δάκρυ. Αυτό ήταν και ο ίδιος. Ένας πάρα πολύ τρυφερός. Τον αναφέρω στα κείμενά μου, ο μεγάλος ονειρικός, ο πρίγκιπας. Ήταν ένας πρίγκιπας από την Μπουχούνιστα Τρικάλων. Όσοι τον είχαμε ζήσει να χορεύει, να τραγουδάει κτλ. Όσοι τον είχαμε ζήσει να μιλάει, να εξηγεί τα έργα του. Όσοι τον είχαμε ζήσει να ενθαρρύνει νεότερους ή να συμπορεύεται με τη γενιά του, με τους αγαπημένους του φίλους, με τον Τζόκλι, με τον Κεσανλή, με τον Μηταρά, με τον Βλάση τον Κανιάρη, με τον Γαΐτη που ήταν λίγο μεγαλύτερος, με τους νεότερους, τους οποίους επαναλαμβάνω ότι αγαπούσε και στήριζε. Και αν κανείς πρέπει να πει δύο λόγια για το έργο, το βλέπετε. Ο Χρήστος ξεκίνησε τη δεκαετία του 60 με μια πάρα πολύ δυνατή σειρά αμπστρέ, αφηρημένων έργων. Ήταν η εποχή τότε. Όλοι οι νεότεροι, μετά τον Σπυρόπουλο και τον Κοντόπουλο, ο Δε Κουλάκος, ο Κοκκινίδης, έκαναν, ο Κανιάρης, ο Κεσανλής, έκαναν αμπστρέ, αφηρημένα έργα. Αργότερα πέρασε σε μια σειρά πολιτικοποιημένων έργων με κάποιες εξπρεσιονιστικές φιγούρες, τα έλεγα και τις προάλλες, και στο Μουσείο Βορέα αλλά και στην Γκαλερί Σιαντή, εμπνευσμένες από τις φωτογραφίες που είχαν κυκλοφορήσει στο Παρίσι από τους έγκλειστους στο Auschwitz και στο Buchwald. Δηλαδή, εικόνες, φωτογραφίες αυτών των ανθρώπινων, ας πούμε, ναυαγίων, τα οποία απελευθέρωσαν οι Αμερικανοί και οι Σοβιετικοί στρατιώτες όταν άνοιξαν τα στρατόπεδα με το τέλος του πολέμου. Αυτές οι φιγούρες του είχαν κάνει μια τρομερή εντύπωση, ένα πραγματικό σοκ. Θυμάμαι εκείνο το έργο που το είχαμε στην Γκαλερί Σιαντή, όπου είναι μια ομάδα ανθρώπων, όπου υπάρχει μια γυμνότητα και διερωτάσαι γιατί. Τι ακριβώς συνέβαινε. Όταν τους οδηγούσαν για την εκτέλεση, τους γύμνωναν. Ακριβώς για να τους ταπεινώσουν ακόμα περισσότερο. Το ρούχο δεν μας προστατεύει μόνο από το κρύο, αλλά είναι και η φυσική μας άμυνα, είναι η εδός μας. Άρα λοιπόν, γυμνή ήταν ακόμα πιο
εξευτελισμένη και έκθετη στο θάνατο. Και υπάρχει μια φιγούρα ενός άντρα που καλύπτει με το γυμνό του σώμα τη γυμνή του γυναίκα. Δηλαδή λίγο πριν το τέλος, ένας άντρας κάνει μια εκδήλωση αγάπης για την σύντροφό του. Αυτή ήταν η, ας πούμε, η ιδιαίτερη ματιά του Χρήστου. Μια ματιά πολύ ανθρώπινη και, επαναλαμβάνω, και άκρος πολιτική, χωρίς να γίνεται ποτέ ούτε κομματικοποιημένη, ούτε, ας πούμε, έτσι, στρατευμένη. Και τα όρημα του έργα, που είναι αυτά εδώ, η μεγάλη του περίοδος, όπου είναι αυτά τα αντικείμενα τα οποία ύπτανται σε έναν διαστημικό χώρο, σαν να έχει γίνει μια έκρηξη, ας πούμε, ή σαν να έχει γίνει μια καταστροφή, έργα μαζί ποιητικά, αλλά και συγχρόνως προάγγελοι ενός μελλοντικού εφιάλτη. Μην ξεχνάτε ότι ακόμα ο ψυχρός πόλεμος μεσουρανούσε. Λίγο μετά, όταν έπεσε το τείχος, είχαμε αυτό το φοβερό επεισόδιο με το Τσέρνομπιλ. Δηλαδή, η ζωγραφική του Χρήστου πάντοτε βλέπει μια απειλή. Κοιτάξτε αυτήν εδώ τη μαύρη σκιά ή τα υπτάμενα αντικείμενα. Ή το διαρκές θέμα του ζωγράφου, που είναι το τραπέζι ή που είναι το καβαλέτο. Δηλαδή, αυτή η λευκή επιφάνεια πάνω στην οποία μπορούν να συμβούν τα πάντα. Ψάχτε αυτό που κάνουμε συνήθως εδώ, να ανακαλύψετε τα μικρά μυστικά που κάθε έργο κρύβει. Αν κάτσουμε και τα αναλύσουμε ένα-ένα, ελάτε εδώ κοντά να δείτε. Υπάρχει ένα έργο το οποίο το έχει σβήσει. Και αυτό το βασικό θέμα είναι το θέμα ενός κτηρίου με καμάρες. Θα το δείτε κάπου εκεί. Είναι το πρώτο τελευταίο έργο. Αυτό το κεφάλι και τα κτίρια αυτά που είναι αναφορά το μικρό έργο. Κύριε Αδριανέ, το δείχνετε, σας παρακαλώ πολύ. Αυτό το έργο που είναι αναφορά ακριβώς στο Τζόρτζιο Ντε Κύρικο. Το έργο της εισόδου, που είναι ένα εξαιρετικό έργο, ένας Ερμής ψυχοπομπός, είναι από αυτή την ενότητα των εξπρεσιονιστικών παραμορφωμένων προσώπων, όπως είναι αυτό εδώ, που είναι σαφώς μεταγενέστερο, είναι μια 15ετία αργότερα, αλλά επίσης είναι ένα παλιό ιστορικό έργο. Είναι αυτή η φιγούρα που βλέπετε ότι φτιάχνεται από αποράκι, από αθύρματα. Είναι και δεν είναι, δηλαδή. Και βέβαια μετά τα γνωστά του θέματα, τα οποία είναι βάζαμε λουλούδια, αλλά ποτέ τα λουλούδια του Καρά δεν είναι αθώα. Οι ανθοστήλες και τα λουλούδια, ο Τσαρούκης και ο Διαμαντόπουλος δεν μίλησαν μια ολόκληρη ζωή, παρότι ήταν φίλοι και είχαν πολεμήσει μαζί στο αλβανικό μέτωπο, για μια ανθοστήλη. Γιατί ο Τσαρούχης, ο Διαμαντόπουλος κατηγόρησε τον Γιάννη Τσαρούχη ότι του έκλεψε το θέμα της ανθοστήλης. Δηλαδή, θέλω να πω ότι για τους ζωγράφους αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα. Ποτέ μια ανθοστήλη ή ποτέ ένα βάζο με λουλούδια δεν είναι απλά ένα βάζο με λουλούδια στον Καρά. Αυτό εδώ, ας πούμε, είναι και μια βόμβα ή είναι μια χειροβομβίδα. Και τα λουλούδια του ποτέ δεν είναι λουλούδια. Μπορεί να είναι και χάρτινες κατασκευές. Τριαντάφυλλος στο στήθος, έτσι. Χάρτινο το φεγγαράκι. Μιλάω για τον Tennessee Williams και τις παραστάσεις του στο θέατρο τέχνης. Εκεί αυτό το ερωτικό θέμα είναι συγχρόνως και κάτι πάρα πολύ άγριο. Οι παλιότεροι ενδεχομένως να αναγνωρίζουν ότι εδώ το ζευγάρι αναφέρεται στο ελληνικό πορνό. Η αντρική φιγούρα είναι ο Γκουσγκούνης. Το κάτω δε θέμα, και βλέπετε τα τετράγωνα, το 8, το οχτάρι, το φιλμ δηλαδή. Τα έργα του Καρά έχουν όλα ένα story. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι της παρούσης να τα πούμε αυτή τη στιγμή τώρα. Κάτω δε είναι η λεπτομέρεια, είναι από ένα έργο μπαρόκ του Μπερνίνη. Είναι το κυνηγητό της Δάφνης από τον Απόλλωνα, ο οποίος επιδιώκει να τη συλλάβει και να τη βιάσει. Δηλαδή και στις δυο, και τα δυο θέματα ξεκινάνε ως ερωτικά, αλλά καταλήγουν στη βία και το βιασμό. Τα έργα του, και τελειώνω, έχουν έντονη αναφορά στην pop art. Αλλά είναι μια πολύ ιδιαίτερη, πολύ ειδική, πολύ ελληνική pop art. Και παράλληλα, αν τα χαρακτηρίζει κάτι, είναι αυτή η υπέρκομψη γραμμή, έτσι, αυτό το η αιμονή σε ένα κλασικό, κλασικιστικό, θα έλεγα, σχέδιο. Και μετά όλη αυτή η ποιητική φαντασία, τα είπε πάρα πολύ ωραία ο κύριος Δήμαρχος, η οποία επιτρέπει και στο θεατή να ταξιδέψει. Μην ξεχάσουμε την γλυπτική του εφαρμογή των ζωγραφικών του, ας πούμε, επιλογών. Και ο Νταλή έκανε γλυπτική και ο Ντε Κύρικο έκανε γλυπτική. Άρα, λοιπόν, ή ο Μαξ Έρνστ
είναι κάτι σύνηθες στους ζωγράφους που έχουν αυτήν την τόσο έντονη μυθοποιητική αφηγηματική ικανότητα. Και θέλω να τελειώσω με αυτό το έργο, το οποίο επέμενα να έρθει. Βλέπετε ότι είναι πάνω σε κοντραπλακέ, σε κοντραπλακέ θαλάσσεις. Ένα πάρα πολύ βαρύ έργο. Είναι μια κόκκινη χειρονομία πεταμένη στον τοίχο. Θυμίζει, νομίζω, street art, δηλαδή ένα γκράφιτι. Θυμίζει τις γιγαντοαφίσες του άλλου μεγάλου κινούτρου δασκάλου με το τζόκλι του Γιώργου Βακερτζή, που έκανε τις μεγάλες γιγαντοαφίσες για τους κινηματογράφους της Αθήνας. Και εδώ υπάρχει όλη του η προσωπική μυθολογία. Υπάρχουν τα αντικείμενα, υπάρχουν οι φιγούρες, υπάρχουν τα γραφιστικά σύμβολα, αυτά τα βέλη, τα οποία τα βλέπουμε και στη ζωγραφική του Μίμη, του Μηταρά, αλλά και του Μίμη Κοκκινίδη, αλλά και του Κυριάκου Κατζουράκη, που είναι λίγο νεότερος. Είναι το βέλος αυτό που έρχεται από τη Ρώσικη Πρωτοπορία και από τον Ιβάν Κλιούν. Το βέλος αυτό δείχνει τον ένοχο ή το θύμα. Θυμηθείτε, ας πούμε, στα εξώφυλλα του Μαρκόπουλου, το Χρονικό κτλ., όπου υπάρχουν αυτοί οι μαυροφορημένοι άντρες της Χούντας με τις γραβάτες και τους δείχνει από πάνω ένα τέτοιο γραφίστικο βέλος. Είναι τότε που η ζωγραφική οικειοποιείται γραφιστικά στοιχεία για να μιλήσει για τα δικά της θέματα. Φίλες και φίλοι, δεν μπορώ παρά να πω δύο λόγια και για τον κατάλογο. Είμαι πολύ υπερήφανος που υπάρχει μέσα κείμενό μου, όπως και κείμενα άλλων συναδέλφων που αγαπούσαν τον Χρήστο, ο αείμνηστος Χάρης Καμπουρίδης, σας τον είχα φέρει εδώ πολλές φορές, η Ντόρα Ηλιοπούλου Ρογκάν, ο Γιάννης Μπόλης. Είναι ένα κομψοτέχνημα και από ό,τι ξέρω, όπως συμβαίνει πάντα, ο Δήμος τον προσφέρει δωρεάν. Άρα λοιπόν, μην διστάσετε να τον αξιοποιήσετε.